Συγγνώμη, συνάδελφε. Ο κύριος Δημητρακόπουλος, συνήγορος του Φιλιππίδη, είναι έτοιμος να κάνει δηλώσεις. Ο Βασίλης Βιώνης είναι εκεί. Θα ήθελα να σας μεταφέρω μια παράκληση του κυρίου Φιλιππίδη και της συζύγου του. Σεβόμαστε και σέβονται απόλυτα το έργο που κάνετε εσείς οι δημοσιογράφοι και θέλετε να ενημερώνετε την κοινή γνώμη. Παράκληση. Έχετε πλάνα του κυρίου Φιλιππίδη όταν έρχεται στα δικαστήρια. Μην έρχεστε στο σπίτι του, γιατί είναι μια πολυκατοικία. Μένουν άνθρωποι ηλικιωμένοι, έχουν παιδιά που πηγαίνουν στο σχολείο, άλλα ζευγάρια, και δημιουργείται μια αναστάτωση. Σεβαστείτε αυτή την ιδιωτική ζωή που έχουν οι ένικοι που είναι στην πολυκατοικία με τον κύριο Φιλιππίδη. Αυτό σας παρακαλέ. Έρχετε εδώ πέρα, παίρνετε πλάνα, κάνετε το λειτουργήμά σας. Σεβαστείτε. Δεν κάνει δηλώσεις, γιατί έχει επιλέξει οι δηλώσεις εντός εισαγωγικών που θα κάνει να είναι κατά το στάδιο της απολογίας. Δεν θέλει να τροφοδοτεί την κοινή γνώμη με τις θέσεις του και τις απόψεις του. Όταν θα έρθει η στιγμή να απολογηθεί, θα τα πει όλα και θα απαντήσει σε όλους και σε όλα. Κύριε Δημητρακόπουλε, αυτή είναι μια στάση την οποία θα πρέπει να τη σεβαστείτε. Δεν μπορείτε να επιβάλλετε στον άλλον από πριν να πει τι θέλει όταν θα έρθει εκείνη η στιγμή, η ιερή στιγμή του κατηγορουμένου να απολογηθεί. Δεν είναι σωστό. Είναι έτοιμος να ακούσει σήμερα να καταθέτει ένας μέχρι πρότινος επιστήθιος φίλος του, ο οποίος αυτοαποκαλείται ως μάρτυρας αληθείας. Έχετε να κάνετε κάποιο σχόλιο σε αυτό? Ο καθένας μπορεί να αυτοαποκαλείται όπως θέλει. Δημοκρατία έχουμε, μπορεί να πει τον εαυτό του και να τον χαρακτηρίσει κατά το δοκούν. Ο κύριος Μπιμπίλας είναι μάρτυρας κατηγορητηρίου. Τον έχει καλέσει δηλαδή ο εισαγγελέας για να καταθέσει αυτά που γνωρίζει. Στην προανακριτική κατάθεση που έχει δώσει ο κύριος Μπιμπίλας, λέει για τις αποδιδόμενες κατηγορίες σε βάρος του Πέτρου του Φιλιππίδη δεν γνωρίζω τίποτα. Γιατί αυτό αποκαλείται αλήθεια? Θέλει να πάρει αποστάσεις. Θέλει να. Κοιτάξτε, τέτοιος όρος, δηλαδή μάρτυρας αληθείας, υπάρχει τέτοιος όρος στα δικαστήρια? Όχι, δεν υπάρχει τέτοιος όρος δικονομικός μάρτυρας αληθείας, γιατί υπάρχουν μάρτυρες αληθείας και μάρτυρες ψεύδους. Αυτό όμως θεωρείτε με αυτόν τον τρόπο αυτοί είναι νεολογισμοί. Ο εισαγγελέας όμως το δέχτηκε αυτόν τον χαρακτηρισμό του κ. Μπιμπίλη. Κανένας εισαγγελέας δεν δέχτηκε τέτοιο χαρακτηρισμό. Είναι μάρτυρας, επαναλαμβάνω, κατηγορητηρίου. Αυτός είναι ο όρος, ο σωστός, ο δικονομικός. Και όταν λέμε κατηγορητηρίου, δεν θα έρθει να πει πράγματα κατά του Πέτρου του Φιλιππίδη ή υπέρ του Πέτρου του Φιλιππίδη. Έχει προταθεί και είναι στον κατάλογο που σχηματίζει ο εισαγγελέας εν ώψη της διαδικασίας στο ακροατήριο. Σας έχει εκφράσει την αγωνία του κατά τι θα ακούσει από τον κύριο Μπιμπίλα? Όχι, όχι. Είναι και φίλος του, ήταν μέσα στο σπίτι του. Ο κύριος, θα ήθελα να σας πω ότι ο Πέτρος ο Φιλιππίδης με τον κύριο Μπιμπίλα αυτοαποκαλούνταν αδέλφια. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Τρεις μέρες πριν τις καταγγελίες ήταν στο σπίτι του Πέτρου του Φιλιππίδη ο κύριος Μπιμπίλας. Δεν έχει καμία αγωνία για το τι θα καταθέσει ο κύριος Μπιμπίλας. Ας καταθέσει. Όχι, δεν μιλάνε. Τώρα δεν μιλάνε. Ο κύριος Φιλιππίδης δεν έχει ισχυριστεί τίποτα. Εντάξει. Ο καθένας θα έρθει να πει την αλήθεια του και από εκεί και πέρα, ανάλογα με τα στοιχεία, θα αξιολογηθεί και θα κριθεί ούτε από εσάς ούτε από εμάς, αλλά από το δικαστήριο. Αυτό πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Στην κατάθεσή της είπε ότι ο κύριος Μπιμπίλα στην προανάκριση κατέθεσε ψέματα. Δεν υπήρξε ποτέ η σχέση, η φερόμενη σχέση του Πέτρου Φιλιππίδη. Με τον κύριο Μπιμπίλα να απαντά την επόμενη ότι ποτέ μέρα δεν έχει ψευδομαρτυρήσει. Κοιτάξτε, είπα και στο παρελθόν ότι αν ο κύριος Μπιμπίλας πιστεύει ότι δεν έχει ψευδομαρτυρήσει, κανείς δεν τον κατηγορεί ότι έχει ψευδομαρτυρήσει. Άλλωστε, αύριο ή σήμερα θα καταθέσει. Τα γεγονότα όμως αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Δηλαδή, ότι ο Πέτρος ο Φιλιππίδης είχε σχέση με μια φίλη του ιού του είναι παντελώς ανακριβή. Αυτή είναι η θέση της οικογένειας Φιλιππίδη. Τώρα, αν θεωρεί ο κύριος Μπιμπίλας ότι. Λοιπόν, ο κύριος Δημητρακόπουλος, συνήγορος του Πέτρου Φιλιππίδη, ξεκίνησε τις δηλώσεις του κάνοντας μια παράκληση ως προς τους δημοσιογράφους που έχουν συνεργεία κάτω από την πολυκατοικία του Πέτρου Φιλιππίδη να μην πηγαίνουν εκεί. Γιατί αυτό είναι το σωστό. Το κάνανε μία, το κάνανε δύο, δεν είναι ωραίο. Να ακούσουμε λίγες ακόμα δηλώσεις του κ. Δημητρακόπουλου. Μια κατάθεση που είχε δώσει στην προδικασία, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει στο ακροατήριο η κατάθεσή του, έχει πει δεν γνωρίζω τίποτα για τις πράξεις που αποδίδονται στον κύριο Φιλιππίδη. Αυτό από μόνο του λέει πολλά. Όπως οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο Πέτρος ο Φιλιππίδης είναι κατηγορίες που δεν επιστηρίζονται από κανένα μάρτυρα, αυτόπτη ή αυτίκο. Υπάρχουν μόνο οι τρεις καταγγέλουσες και μετά έρχονται οι φίλοι και οι συγγενείς των γυναικών που καταγγέλουν και αναμεταδίδουν το αφήγημα των γυναικών που καταγγέλουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα και θα ήθελα ο κόσμος να μάθει ότι είναι ψευδές και όποιος ηθοποιός εμφανίζεται στην τηλεόραση και ισχυρίζεται ότι υπάρχουν 120 καταγγελίες
σε βάρος του Πέτρου του Φιλιππίδη είναι κοινός συκοφάντης. Καταγγελίες οι οποίες έχουν γίνει στο ΣΕΗ είναι 11, όπου τρεις μόνο γυναίκες μιλάνε για βιασμό ή απόπειρα βιασμού. Είναι αυτές οι κυρίες οι οποίες καταγγέλλουσες που έρχονται σήμερα και καταθέτουν και στο παρελθόν καταθέτουν. Και δεν υπάρχει καμία άλλη γυναίκα η οποία να μιλάει για βιασμό ή για απόπειρα βιασμού. Έρχεται μία από τις 11 καταγγέλλουσες και λέει ότι έχω ενοχληθεί γιατί μου είπε κατά την παράσταση να είναι πιο κοντό το μήνυ. Για να καταλάβετε και την ποιότητα των καταγγελιών, έτσι. Να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί είναι ψεύδος και συκοφαντία και δημιουργείται ένα αρνητικό κλίμα παραπληροφόρηση της κοινής γνώμης να λέμε ότι υπάρχουν 120 ή 100 καταγγελίες σε βάρος του Πέτρου του Φιλιππίδη. Σαφής ο κύριος Δημητρακόπουλος στις δηλώσεις του και ως προς τις καταγγελίες που φέρεται να έχουν γίνει στον Πέτρο Φιλιππίδη.